Δύσκολες ώρες έζησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν στην Μεγάλη Πυρκαγιά στο Σοφικό της Κορινθίας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, όμως οι δυνάμεις περιπολούν διαρκώς την περιοχή. Πολύ μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στα όρια του Δήμου μας, στην περιοχή του Σοφικού, στην περιοχή της Ολυγγίας, με το παρθένο δάσος της Ολυγγίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Και ποια είναι τα χειρότερα? Δεν είχαμε κανένα θύμα. Δεν είχαμε ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Ένας πυροσβέστης με καταγωγή από το Σοφικό εκτός βάρδιας προσπάθησε να συμβάλλει στο έργο και έπαθε έμφραγμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Είχαμε τέσσερις πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες που τραυματίστηκαν. Οι τρεις διακομίστησαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ελαφριά τραύματα και απεχώρησαν. Ο ένας υπέστη δύο εμφράγματα, ένα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και ένα δεύτερο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Κορίνθου, και από εκεί μεταφέρθηκε στο Γενικό της Νίκαιας. Υπευλήθη σε επέμβαση, είναι όλα καλά μέχρι στιγμής. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση σε όλους τους συμπολίτες μου, σε όλους τους δασοπυροσβέστες. Ήταν μια τιτάνια μάχη και από τους δασοπυροσβέστες, 200 τον αριθμό παρακαλώ. Δεν ήταν και λίγοι όσοι ήρθαν στην περιοχή της Ολυγγίας. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στην Ζάκυνθο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγαλά, στο μεσημέρι της Τετάρτης. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης ελαφρά. Διακομίστηκε προληπτικά όμως στο νοσοκομείο. Όπως το νιώθετε και εσείς, επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιθανόν από την πολύ ζέστη και από την όλη έτσι, κατάσταση πετάγονται κάφτρες και πιάνει παρακάτω. Άμεσα ως Δήμος πήραμε κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις, όπως με τον κύριο Αδαμόπουλο, τον προϊστάμενο, και τον Δήμαρχό μας ως πολιτική προστασία. Ενημερώσαμε τις υδροφόρες μας, ενημερώσαμε να είμαστε στα και τα GCB, τα φορτωτές με το γραφείο κίνησης που έχουμε. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά περιορίστηκε αργά το απόγευμα. Η άνεμη ήταν έντονη με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει και να δυσκολέψει το έργο των επίγειων αλλά και των εναέριων δυνάμεων. Περιοχές του νησιού της Κεφαλονιάς έμειναν χωρίς ρεύμα για περίπου 4 ώρες, όταν πυρκαγιά ξέσπασε έξω από υποσταθμό του ΔΔΕ στο Αργοστόλι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στη διακοπή ηλεκτροδότησης στη γραμμή που συνδέει το Αργοστόλι Πόρος, που υπάρχουν πάρα πολλά χωριά σε αυτό το τμήμα που ηλεκτροδοτούνται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Υπήρχε διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές του Λιξουρίου και της Ανοργής, της Λακύθρας και της Άνου Λιβαθού. Σιγά σιγά και σταδιακά ξεκίνησε με τους ανθρώπους του ΔΔΕ να εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, να υπάρχει αποκατάσταση του ενός μέρους του δικτύου τις πρώτες ώρες και έως τις 8:30 το βράδυ, το απόγευμα, είχε αποκατασταθεί. Ευτυχώς άμεσα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην περιοχή και περιορίστηκε η πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.